σκοπός του οργανισμού μας είναι η προβολή του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς, διευρύνοντας τα χρονικά, χωρικά και κοινωνικά σύνορα του ελληνικού θεάτρου. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε σε 15 χώρες του κόσμου και εδώ πέρα βλέπετε ενδεικτικά κάποιες φωτογραφίες από την Έφεσο, από την πρόσφατη περιοδία μας στην Ουκρανία, πρόσφατη η μαραθώνη ανάγνωση της Οδύσσιας στην ΚΟ και αντίστοιχη φωτογραφία από το Μοντεβιδέο. Ο κύριος Σιμονίδης θα σας μεταφέρει μέσα από μια εμπειρική προσέγγιση της κατάστασης που έχουμε βιώσει στο εξωτερικό και του ρόλου του απόδημου ελληνισμού στο θέμα του nation branding και θα ακολουθήσω εγώ με μια έτσι λίγο πιο τεχνοκρατική πρόταση για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το θησαυρό που υπάρχει στο εξωτερικό για την αναδημιουργία της εικόνας μας. Ευχαριστώ, Στεφανία μου. Θα μιλήσω σαν ως ηθοποιός, ως καλλιτέχνης, συγκεκριμένα ως άτομο που βασίζεται περισσότερο στο ένστικτο, σε μια προσωπική ασκητική διάθεση, σε αποφυγή θεωρίας, σε προσωπικό παράδειγμα και όχι σε κάποιο είδος κήρυγμα. Η πολύχρονη εργασία μας στο Σοκράτη, τον Μακρυγιάννη, τον Καβάφη, σαν παραδείγματα, καταδεικνύει μια έλξη και αφοσίωση σε μορφές που βιώσανε τη θεωρία τους, που οργώσανε από το πρωί μέχρι το βράδυ τους δρόμους και τις αγορές, τα βουνά και τα λαγκάδια της πατρικής γης και πόλης, προκαλώντας τους συμπολίτες τους σε μια ακατάπαυστη επανεξέταση των εαυτών τους και της ζωής τους, σε άμεσο και συνεπή πειραματισμό για ριζική αλλαγή συμπεριφοράς. Ορισμένα πράγματα που θα πω μπορεί να θεωρηθούν προκλητικά και ασεβή, αλλά όπως οι Οσάνο μορφές μπόρεσαν και τα είπαν ίσια και σταράτα, επειδή ζήσανε ζωή έμπρακτης λατρείας για την πατρίδα και το συμπολίτη τους, έτσι εύχομαι να μου συγχωρηθούν και εμένα τα λόγια μου. Τον ποιητή τον πληγώνει η Ελλάδα, εμένα με πληγώνει η ομογένεια. Η ελληνική κοινότητα στη Βόρεια Αμερική σε μεγάλο ποσοστό της με πληγώνει 40 χρόνια τώρα με τη στενομυαλιά της, με την έλλειψη ευρείας ελληνικής παιδείας, απαράδεκτης για την ίσως πιο επιτυχημένη και πλούσια κοινότητα στην ιστορία της ελληνικής διασποράς, με την έλλειψη συγκεκριμένης προσπάθειας για κατανόηση, αλληλοπληροφόρηση, διάλογο αντί για εύκολη κριτική μεταξύ ομογένειας και πατρίδας. Βρήκαμε κοινότητες σαν αυτή του Μοντρεάλ που είναι σε συνεχή επαφή με την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται από τεκμηριωμένες κρίσεις και επιλογές στις μορφωτικές και πολιτιστικές τους πρωτοβουλίες, που έχουν χιλιάδες παιδιά που μιλούν άπτεστα ελληνικά και αισθάνονται Έλληνες, που απαιτούν θεατρικές παραστάσεις σαν τις δικές μας να είναι ποιοτικές και να είναι στα ελληνικά, με αγγλικούς ή γαλλικούς υπέρτιτλους, ώστε να ακούγεται μεν η γλώσσα μας, αλλά και να μας καταλαβαίνουν και οι ξένοι. Έχω επισκεφθεί δε πάμπολες κοινότητες στην Αμερική που κατέχονται από μια παθολογική δυσπιστία για σχεδόν κάθε τι που έχει να κάνει με τη σύγχρονη Ελλάδα και τον νέο Έλληνα. Μια στάση απόστασης που είχε σαν ένα χαρακτηριστικό αποτέλεσμα την άρνηση πολλών οικογενειών τους να παρευρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 γιατί θα ήταν οπωσδήποτε χαώδης και επικίνδυνη. Τραγελαφικό λάθος που τα παιδιά τους δεν τους το έχουν ακόμα συγχωρέσει. Ο γιος μου, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αμερική, ολοκληρώθηκε σαν Έλληνας εκείνο το καλοκαίρι, περήφανος που αξιώθηκε να βιώσει τέτοια ομορφιά, φιλότιμο, συνέπεια, οργάνωση, μια χαρακτηριστική αθηναϊκή και ελληνική αναγέννηση. Έχω συνεργαστεί κατά καιρούς με αξιωματούχους του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και πάρει μέρος σε διαδικασίες και συνέδριά τους στην Ελλάδα και Αμερική. Εκλέχθηκα έξαφνα γραμματέας της Παγκόσμιας Επιτροπής επί των Πολιτιστικών, από την οποία παραιτήθηκα συντομότατα λόγω της γενικής και λυπηρής απραξίας. Αναγνωρίζω με μεμονωμένες φιλανθρωπικές δραστηριότητες ορισμένων οραματιστών μελών του ΣΑΕ, αλλά κατακρίνω την ατέρμονη και καταστρεπτική έμφαση του οργανισμού στα ενδοκομματικά του και στις σχέσεις του με Έλληνες πολιτικούς, την αυτοπροώθηση των ηγετών του, τον συστηματικό αποκλεισμό από τις επιτροπές του καταξιωμένων ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών, επιστημόνων και άλλων στοχαστών και διανοουμένων, των οποίων η προοδευτική και δημιουργική άποψη θα μπορούσε να έχει συμβάλει αποφασιστικά από καιρό στην αλληλοπληροφόρηση, αν όχι αλληλογονιμοποίηση μεταξύ Ελλάδας και Διασποράς και των ίδιων των κοινοτήτων του παγκόσμιου ελληνισμού, αλλά μεταξύ τους. Η πολυδάπανη ελληνική παρέλαση στις μεγαλοπόλεις της Αμερικής είναι πιο σημαντική από τη στήριξη των ελληνικών σχολιών μας.
Αντίστοιχα, σε πρόσφατη περιοδία μας, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, διαπιστώσαμε ότι η μόνη επαφή των εκεί ελληνικών κοινοτήτων με την Ελλάδα είναι τα πολυέξοδα ταξίδια υφυπουργών ή βουλευτών, όλο λόγια και υποσχέσεις, την ώρα που εκεί η νέα γενιά στερείται αναγκαίες μορφωτικές και πολιτικές αποστολές. Ο Σωκράτης μιλάει για την αμάθεια την πιο επονίδιστη, το να νομίζει κανείς ότι γνωρίζει αυτά που δεν γνωρίζει. Όχι μόνο οι πολιτικοί μας, αλλά όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε την πεποίθηση ότι επειδή ξέρουμε για αυτά που μας αφορούν προσωπικά, ξέρουμε τα πάντα. Ο Έλληνας για τον ομογενή, ο ομογενής για την Ελλάδα, ο απόδημος για τους άλλους αποδήμους, στις πέντε υπήρους. Ο Γιώργος Σοφός μας σύστησε να μην φροντίσουμε για τίποτα άλλο πριν φροντίσουμε τον εαυτό μας. Πώς να γίνουμε εμείς πρώτα καλύτεροι και συνετότεροι. Πώς να φροντίσουμε πρώτα όχι τις υποθέσεις της πόλης, αλλά την πόλη την ίδια, δηλαδή τον πολίτη. Αν δεν αλλάξουμε εμείς με ταπεινοφροσύνη και συνεχή διάλογο την εντύπωση, την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, για τον Έλληνα, την Ελλάδα και τον απόδημο ελληνισμό, για τους πολιτικούς μας και το σύστημά μας, δεν πρόκειται να αλλάξουμε την εντύπωση που έχουν οι άλλοι για μας. Θεωρώ τους Κύπριους στη μεγαλώνηση και ανά τον κόσμο, ιδιώτες, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, ιδρύματα, διπλωματικές αρχές, σαν Έλληνες της Διασποράς και αυτούς, ενθουσιώδες, οραματιστές, ιερείς και λάτρεις του ελληνισμού και ενεργούς υποστηριχτές του. Θεωρώ τα πανεπιστημιακά κέντρα ελληνικών σπουδών ανά τον κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό, Ουρουγουάη, όλα τα μέρη που έχουμε πάει, από προσωπική μας πείρα τουλάχιστον, και τους φορείς και φοιτητικούς συλλόγους που στηρίζουν αυτά τα κέντρα και που είναι ανεξάρτητοι από μεγάλες θρησκευτικές ή κοινωνικοπολιτικές δομές, βλέπε Μετροπόλεις, Συνδέσμους Αποδήμου Ελληνισμού, Συνομοσπονδίες Σωματείων κλπ., ως τους πιο ενεργούς και αποτελεσματικούς πρόμαχους του ελληνισμού στη Διασπορά. Στην πολύχρονη δράση μας, ατομικά και συλλογικά, οι συνεργάτες μου και εγώ και δι τελευταία έχουμε τύχη της ευεργετικής υποστήριξης του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και των αντιπροσώπων του σε πολλές χώρες, καθώς επίσης και του Υπουργείου Εξωτερικών και των Διπλωματικών Υπηρεσιών στη Βόρειο Νότιο Αμερική και παντού όπου πάμε. Αλλά όπως ξέρουμε, αυτοί οι θεσμοί και όλα τα κρατικά ιδρύματα και υπηρεσίες που υπηρετούν τον ελληνισμό παγκόσμια πάσχουν και φθύρονται από μια συνεχή ανέχεια, μια έλλειψη κατανόησης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις των δυνατοτήτων τέτοιων θεσμών ως δυναμικών κυψελών πληροφορίας, τέχνης, μάθησης, πρωτοτυπίας, εστίων, ζήμωσης για όμορφη και πολυσύνθετη παρουσίαση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Μια δηλαδή απαραίτητη και ουσιαστική επένδυση της πατρίδας ακόμα και από τον πενιχρό οβολό της. Και ας θυμηθούμε και κατανοήσουμε ότι η ελληνική διασπορά δεν είναι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι απανταχού φιλέλληνες, που μιλάνε αρχαία και νέα ελληνικά, φοιτητές, ερευνητές και ιδιώτες που λατρεύουν τον πολιτισμό μας, των χιλιετηρίδων και του τώρα, τραγουδάνε τη μουσική μας και την ποίησή μας, υμνούνε το φως μας που είναι στο πλευρό μας σε αυτή την κρίση, διατεθειμένοι να κάνουν όσα και οι απανταχού Έλληνες, αν τους ζητηθεί αυτό σωστά, με σεβασμό και συνέπεια. Δεν ξέρω για τα εβραϊκά λόμπι και τα τι αυτά, ούτε και με ενδιαφέρουν. Αλλά εκείνο που έχω ζήσει όλα μου τα χρόνια στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική, είναι η αφοσίωση του απανταχού Εβραίου στον Εβραϊσμό. Είτε είναι φανατικός ή μετριοπαθής, ορθόδοξος ή απλά πιστός στις παραδόσεις του, σιωνιστής ή όχι, υπέρ των Παλαιστινίων ή όχι, εμπλέκεται ενεργά σε κάθε πτυχή του Ισραήλ και μάχεται για μια καλύτερη και σωστότερη πατρίδα και για τη σχέση του μαζί της. Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι διηγείται συνέχεια την ιστορία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις τέχνες, στη λογοτεχνία, σε όλες τις χώρες και γλώσσες, σε όλα τα σχολιά, ώστε να την ακούει και εκείνος και τα παιδιά του και να ενδυναμώνονται και να την ακούνε όλοι οι άλλοι λαοί και να τη σέβονται. Ο οργανισμός μας, το Διεθνές Ελληνικό Θέατρο, έχει αφοσιωθεί σε μια αρχή τουλάχιστον προσπάθειας να πούμε την ιστορία μας, τις ιστορίες μας, παντού σε όλο τον κόσμο, με ελάχιστα μέσα και χωρίς απαιτήσεις, με ευελιξία και ελαστικότητα, ώστε να μπορούν οι ελληνικές κοινότητες της Διασποράς και τα ξένα θέατρα και σχολιά να μας προσκαλούν και να μας ακούν στη γλώσσα της επιλογής τους. Και όχι μόνο τις αρχαίες μας ιστορίες, αλλά και τις σύγχρονες και όλες εκείνες του ενδιάμεσο. Με τα όμορφα και τα αρνητικά, τις επιτεύξεις και τις αποτυχίες, τις κορφές και τα βάθη, εκείνα που μας δοξάζουν και εκείνα που μας αμαυρώνουν. Τρομερές ιστορίες που δεν τις ξέρει ο κόσμος και αν δεν τις πούμε εμείς οι Έλληνες, ποιος θα τις πει. Έχουμε μια υπέροχη αλλά άγνωστη επανάσταση. Ένα ενιγματικό Βυζάντιο. Συγκλονιστικές περιπέτειες ξεριζωμών και μετανάστευσης.
θριάμβων και δικαίωσης της οδυσσεακής ψυχής μας. Θεατρικά και κινηματογραφικά έργα και μυθιστορήματα που δεν έχουν γραφτεί και που θα άλλαζαν ριζικά την ταυτότητά μας παγκόσμια αν γραφόντουσαν. Το γεγονός ότι ο Εβραίος δίνει εθελοντικά ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός του στα εβραϊκά συμφέροντα και πρωτοβουλίες είναι αξιοσημείωτο. Αυτό το θεωρεί απαραίτητο, όπως το νίκη του, το φαγητό του, τη μόρφωση των παιδιών του. Σε κάθε γωνιά της Αμερικής όπου έχω πάει υπάρχει όχι μόνο ένα εβραϊκό, υγιές εβραϊκό σχολείο ή και πανεπιστήμιο, αλλά και ένα εβραϊκό πολιτιστικό κέντρο, ανοιχτό σε όλους, το οποίο δεν είναι αναγκαστικά μόνο εβραϊκό, αλλά προσφέρει του κόσμου τις υπηρεσίες για παιδιά, ενήλικους, υπερήλικους, έχει με μια εβραϊκή συνείδηση και ταυτότητα, αλλά δεν είναι καταπιεστικό. Και λένε εκεί την ιστορία τους. Εμείς ως επιτοπλίστων δεν έχουμε μάθει ακόμη, προσφέρουμε εθελοντικά πόρους και υπηρεσίες στο σύνολο και το λιγότερο που επενδύουμε, το λιγότερο στην Αμερική τουλάχιστον, είναι η ελληνική παιδεία, η ελληνική τέχνη και η ενημέρωση. Κατά τη γνώμη μου, τα πιο σημαντικά μέσα ανάπτυξης, μόρφωσης και ευημερίας για κάθε ελληνική κοινότητα. Ο Σωκράτης έλεγε, ο μόνος τρόπος να αλλάξει ο άνθρωπος τη ζωή του είναι με τη γνώση. Και η γνώση έρχεται με την κατάθεση των όπλων με τα οποία υπερασπίζουμε τον εαυτό μας και τις προκαταλήψεις μας. Τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και τον συμπολίτη μας, την ιστορία μας, τους αρχαίους και τους σύγχρονους, τους υποτιθέμενους σύμμαχους ή εχθρούς μας παγκόσμια, τους πολιτικούς μας, την πολιτιστική, πολιτική και διπλωματία μας. Επ' ευκαιρία λοιπόν της καταλυτικής εθνικής κρίσης και αυτού του άκρα σημαντικού συνεδρίου, θα ήταν καλό να ακούσουμε τον γερό σοφό που δεν κήρυξε θεωρία, αλλά άμεση ατομική και συλλογική πράξη. Και από αύριο κιόλας να αυτοεπιστρατευτούμε και να στήσουμε μια συνεχή αγορά, ένα αέναο, ακόμα και διαδικτυακό φόρουμ σε κάθε πόλη και χωριό της Ελλάδας και του απόδημου ελληνισμού, όπου μας δοθεί φιλοξενία και νεράκι, καθημερινά, όπου ο διάλογος δεν θα είναι μόνο για τους λίγους που έχουν τα μέσα να ακούνε για αυτά μας τα συνέδρια και να συμμετέχουν και να πληρώνουν, αλλά και για όλους τους άλλους. Όπου όλα τα ιερά και όσια θα επανεξεταστούν χωρίς φόβο, σε μια ατμόσφαιρα ασφάλειας, αμοιβαίου σεβασμού, κοινής συνένεσης για έκφραση της κάθε άποψης, χωρίς διαβρωτικό πάθος, με ανοχή και υπομονή, όπως στον ανεπανάληπτο εκείνο κύκλο των αναγανακτισμένων στην πλατεία Συντάγματος, πριν πέσουν οι κουκουλοφόροι και τα δακρυγόνα. Είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Όπως μας θυμίζει ο ποιητής, τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση. Επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Αυτό είναι το προσωπικό και συλλογικό ρίσκο που πρέπει να πάρουμε, όσο και αν ξέρουμε πως ίσως την άλλη μέρα θα στήσουνε στον τοίχο 30. Να στηρίξουμε μια συνεχή συζήτηση, μια υπομονετική διαλεκτική που με τις μεευτικές της ικανότητες θα γενοβολάει πρωτότυπες προσεγγίσεις, πρωτοποριακές λύσεις, που θα προτείνει πράξη και πρωτοβουλίες που με τη σειρά τους θα ανοίξουν παρθένους ορίζοντες. Μια επανεξέταση κάθε πτυχής του χαρακτήρα του απανταχού νεοέλληνα. Κάθε πιθανής επικοδομητικής του σχέσης και συμπόρευσης με τον απανταχού συμπολίτη του. Μια επανεξέταση αξίας της ελληνικής ιδιοφυΐας και της εξέλιξής της σε καινούριο κράμα σφριγιλών γονίδιων που θα μπορέσουν να στήσουν και να κρατήσουν ζωντανά και ελεύθερα τα όνειρά μας. Για μας και για τις γενναίες των γενναίων. Η ικανή συνεργάτη Δεσταφανία Ξηδιά θα παρουσιάσει επιγραμματικά τώρα τη συγκεκριμένη πρότασή μας για άμεση επιστράτευση και δράση του απόδημου ελληνισμού στη στρατηγική προβολή της Ελλάδας διεθνώς. Μάλιστα. Έχω 5 λεπτά για μια παρουσίαση λίγο μεγαλύτερη. Θα το πούμε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η δική μας αντίληψη καταρχάς βασίζεται σε μια εικόνα του ελληνισμού στη μικρή κλίμακα ανά τον κόσμο, σε έναν οικουμενικό ελληνισμό, ο οποίος βασίζεται στις κοινότητες των Ελλήνων που υπάρχουν, αν και τις αγνοούμε πολύ συχνά, σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο.
Για μας, όπως μίλησε και η προηγούμενη ομιλήτρια, η οδός είναι μία, είναι η οδός της δημόσιας διπλωματίας και ειδικά της πολιτιστικής διπλωματίας, θεωρώντας ότι ο πολιτισμός αυτής της χώρας είναι το μεγάλο συγκριτικό της πλεονέκτημα και χρησιμοποιώντας αυτή την οδό να ασκήσουμε θεμητή επιρροή, δηλαδή soft power, μέσα από την οδό του πολιτισμού. Και όταν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για ανθρωπολογική προσέγγιση του ως τρόπο ζωής και όχι απλά για θέατρο ή για τέχνες. Ο απόδημος ελληνισμός για μας είναι ένας ανεκμετάλλευτος θησαυρός για την Ελλάδα και η δική μας πρόταση και αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν δεκάδες προσπάθειες, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συντονιστεί για να μπορέσουν να συμβάλλουν καθοριστικά στην αναδημιουργία του Nation Brand. Έχουμε κρατικούς φορείς με παρακλάδια σε όλο τον κόσμο, από τις πρεσβείες μέχρι τα γραφεία του ΕΟΤ, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, ελληνικές αντιπροσωπείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ, κοινοφελή ιδρύματα που διαθέτουν τεράστιους πόρες σε δράσεις του εξωτερικού και που στηρίζουν ελληνικές έδρες σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια που κάνουν ανεκτίμητο έργο για τη χώρα μας. Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αυτά είναι κάποια ενδεικτικά λόγω που βρήκα και οι συνεργάτες μας ανά τον κόσμο, αλλά υπάρχουν πραγματικά εκατοντάδες τέτοιοι φορείς και Ελλήνων και φιλελλήνων στον κόσμο, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Και τελευταία βλέπουμε συνεχώς να ξεπηδάνε ιδιωτικές πρωτοβουλίες από την ελληνική ομογένεια, που έχουν σκοπό την ανάδειξη της δικής τους Ελλάδας και των δικών τους πόρων για την αναδημιουργία του Nation Brand. Όλα αυτό αυτή τη στιγμή είναι έτσι. Υπάρχουν 100, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Το κράτος, οι ιδιωτικοί φορείς, οι δημόσιοι φορείς, οι εθελοντικές ομάδες, ο καθένας προσπαθεί να κάνει κάτι για αυτή τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει καμία συντονισμένη προσπάθεια. Πώς λοιπόν θα φτάσουμε σε μια τέτοια μορφή, όπου θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για την αναδημιουργία του Nation Brand? Η δικιά μας πρόταση είναι η δημιουργία ενός κεντρικού, διεθνούς, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού και πολιτικά ανεξάρτητου οργανισμού, που θα έχει ως αποκλειστικό στόχο τη δικτύωση και τη συντονισμένη δράση όλων αυτών των φορέων. Η οδός ουσιαστικά είναι μια μεταμόρφωση της νοοτροπίας από καμπάνιες, φωτογραφίες, πανό και σουπλά, σε δράσεις ουσίας που θα προσφέρουν πολιτιστικές εμπειρίες στον τόπο του τουρίστα, όπου θα τον πείθουν ουσιαστικά για αυτήν την αξία της χώρας μας, όχι απλά σαν μια παραλία ή σαν έναν ήλιο που μπορεί να τη βρει στην Τινησία, στην Τουρκία ή στην Ιταλία, αλλά προσφέροντας πολιτιστικές εμπειρίες, οι οποίες βεβαίως λόγω των καιρών θα πρέπει να είναι πολύ ευέλικτες, χαμηλού κόστους και μεγάλου αντικτύπου. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια μέσα από τον οργανισμό μας και θεωρούμε ότι ένας τέτοιος συντονισμός θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ όλους όσους θέλουν αυτή τη στιγμή να βοηθήσουν, αλλά δεν βρίσκουν τα προϊόντα για να προωθήσουν στις δικές τους στοχευμένες αγορές. Ένας τέτοιος οργανισμός, public-private partnership, όπως τα λεγότανε, κρατικού και ιδιωτικού τομέα, θα έκανε καταρχάς τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου δυναμικού στη διασπορά, η οποία αγνοείται αυτή τη στιγμή, κανείς δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάμε, συστράτευση ευθυγράμμιση φορέων και ιδιωτών με κοινούς στόχους, τη χάραξη εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανά πενταετία για τη διεθνή προβολή της χώρας με συμβολή εκπροσώπων όλων αυτών των φορέων, συλλογή και αξιοποίηση του υπάρχοντος υλικού, αλλά και δημιουργία κυρίως νέων ελληνικών πολιτισμικών προϊόντων, εμπειριών, ειδικά σχεδιασμένων για τη διεθνή αγορά. Μιλήσαμε για project, τα οποία είναι δίγλωσσα, τα οποία είναι ανοιχτά, τα οποία είναι διαδραστικά, που δεν είναι απλά μέσα από αρχαιολατρία ή οποιαδήποτε αναφορά στο παρελθόν, αλλά δείχνουν την επικαιρότητα του ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη παγκόσμια κρίση. Πολύ βασικό σε αυτή την προσπάθεια είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με διαθέσιμα project προς εξαγωγή και μια τέτοια σύμπραξη θα μπορούσε επίσης να προβεί σε συλλογή πόρων τόσο από κράτος, όχι μόνο το ελληνικό κράτος, εμείς τα περισσότερα χρήματά μας είναι από ξένα κράτη, από ιδιωτικούς φορείς, αλλά κυρίως το crowdfunding που αναπτύσσεται πάρα πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει άμεση διάχυση αυτών των προϊόντων, επιτρέψτε μου τη λέξη, σε στοχευμένες αγορές μέσω των καναλιών που ήδη διαθέτει η ελληνική διασπορά.
Θα σας θέσω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα, ένας ο κύριος Ζωζέφ από το Βέλγιο, διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μεγάλος φιλέλληνας, θέλει να κάνει κάτι για την Ελλάδα. Τυχαία με γνωρίζει, επειδή έχει εξοχικό κοντά στο δικό μου, και τυχαία γνώριζε το έργο μας και αυτό που κάνουμε. Και μαζί του οργανώνουμε αυτή τη στιγμή μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες, 12 ώρες για την Ελλάδα, όπου θα συμμετέχουν ευρωβουλευτές, θα δοθεί πανευρωπαϊκή διάσταση και θα είναι μια κίνηση πολιτισμού που θα σκοπεύει να δώσει ένα θετικό μήνυμα και ένα μήνυμα συμπαράστασης στην ελληνική κρίση και τα θύματά της. Ο κύριος Ζωζέφ, λοιπόν, άμα δεν με γνώριζε, δεν θα είχε κανέναν τρόπο να δημιουργήσει κάτι που θα αναδημιουργούσε την εικόνα της Ελλάδας. Μέσα από μια τέτοια περίπου διαδικασία, θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η βάση δεδομένων, όπου θα μπορούσε να ενημερωθεί άμεσα για το ποιες παραγωγές ή πολιτισμικές εμπειρίες είναι διαθέσιμες για εξαγωγή και παρουσίαση στο εξωτερικό. Οι Έλληνες στη Διασπορά διαθέτουν άμεση διείσδυση σε στοχευμένες αγορές. Είτε είναι τα γραφεία τους, είτε είναι οι κοινότητές τους, είτε είναι τα λόμπι, τα πολιτικά. Και θεωρούμε ότι πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτές τις σχέσεις και τις διασυνδέσεις, ώστε να συμβάλλουν έτσι όπως το θέλουν στη βελτίωση της εικόνας της χώρας διεθνώς. Ξέχασα το χαρτί μου. Μισό λεπτό. Αυτό που βλέπουμε, λοιπόν, είναι ότι χρειάζεται ένας συντονισμός υπάρχοντων οργανισμών και φορέων, έτσι και να χρησιμοποιηθεί η ελληνική διασπορά ως κλειδί στην διείσδυση στοχευμένων αγορών. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι απανταχού Έλληνες θα συμμετάσχουν πρόθυμα στο rebranding της πατρίδας τους, αρκεί να υπάρξει κεντρικός συντονισμός και αυθεντική πρόσκληση από καταξιωμένους, αποδεδειγμένα ανιδιοτελείς και τίμιους οραματιστές, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και την ατομική ευθύνη απέναντι στην ιστορία. Η συνειδητοποίηση της οικουμενικότητας του ελληνισμού, η αποδαιμονοποίηση του εναπομείναντα πατριωτισμού και η επανασύνδεση ελληνικών με την καβαφική έννοια πληθυσμών εντός και εκτός συνόρων είναι καταλυτικές για την αναγέννηση και τη διεθνή προβολή της κοινής τους ταυτότητας. Οφείλουμε να υπερβούμε προκαταλήψεις, να εμπνεύσουμε, να συντονίσουμε, να ενεργοποιήσουμε την ελληνική διασπορά για την αποκατάσταση της κοινής μας περηφάνειας και αξιοπρέπειας. Η έξοδος από την πρωτίστως πολιτισμική μας κρίση δεν έγκυται σε κάποιον απομηχανίστεο ή εξωτερικό παράγοντα, αλλά στην αναγνώριση, το συντονισμό και την προβολή μοναδικών ελληνικών στοιχείων και ιδεών, ανθρώπων που πονούν αυτόν τον τόπο και πιστέψτε με υπάρχουν.